Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης Οχάρης από το κανάλι Simple Physics GR. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον πρόδρομο Μαρκόπουλο, συνεργάτη της Educate, καθηγητή ρομποτικής, ο οποίος θα μας μιλήσει για τι άλλο, για ρομποτική. Καλημέρα πρόδρομε. Καλημέρα. Καλημέρα Διονύση, τι πώς είσαι. Απο... Μια χαρά. Τι είναι από Θεσσαλονίκη, πώς είναι τα πράγματα πάνω. Θεσσαλονίκη... Ε, εντάξει, μπαίνουμε στους ρυθμούς του χειμώνα, σιγά-σιγά. Ε, δύσκολη κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά νομίζω πως θα επιβιώσουμε, θα είμαστε πιο δυνατοί από όλα αυτά. Λίγες μέρες μπαίνουν και για τα Χριστούγεννα, οπότε ας είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Τέλεια. Ε, ας αρχίσουμε λοιπόν. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το STEM που ακούμε παντού ρε παιδί μου. Το ακούμε εδώ, STEM, STEM, όταν και εμένα γονείς εκεί πέρα που κάνω μαθήματα. Τι είναι το STEM. Λοιπόν, τι είναι το STEM. Άμα το πάρουμε από την απλή του μορφή, θα πούμε ότι είναι ένα ακρονίμιο. Ε, αλλά ας μην μείνουμε απλά στη λέξη STEM σαν ακρονίμιο. STEM σημαίνει εκπαίδευση των μαθητών σε τέσσερις συγκεκριμένους κλάδους και πιο συγκεκριμένα στο Science, Technology, Engineering και Mathematics. Μιλάμε δηλαδή για επιστήμη και μέσα όταν λέμε επιστήμη εννοούμε τις φυσικές επιστήμες, φυσική, βιολογία, έχουμε την τεχνολογία τη μηχανική και τα μαθηματικά. Η όλη λογική είναι ότι αντί ο μαθητής να εκπαιδευτεί σε έναν από αυτούς τους τομείς, το STEM του συνδυάζει και τους τέσσερις μέσα από μια διεπιστημονική και εφαρμοσμένη προσέγγιση, ώστε να τους προετοιμάσει καλύτερα για την επαγγελματική τους καριέρα, καθώς εξετάζουν εφαρμογές του πραγματικού κόσμου. Πολλοί πιστεύουν ότι το STEM είναι κάτι καινούριο, αλλά η αλήθεια είναι πως σαν όρος εισήχθη πρώτη φορά το 2001 ενώ υπήρχε και παλαιότερα, ακόμα πιο πριν, σαν σμέτ ήταν ένας αναγραμματισμός. Ε, η ανάγκη για τη λογική αυτής της εκπαίδευσης γιγαντώθηκε, θεωρώ, για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης σε εργατικό δυναμικό όπου απαιτούν δεξιότητες και γνώσεις των συγκεκριμένων κλάδων. Και δεύτερον, για να μπορέσει επιτέλου η εκπαίδευση να αποκτήσει τη σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, ξεφεύγοντα από το θεωρητικό πλαίσιο και να φέρει του μαθητέ Πιο κοντά σε αυτό που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία. Αν ρίξουμε μια ματιά στη STEM τάξη σήμερα, θα δούμε ότι επικεντρώνονται κυρίω στο μοντέλο τη μάθηση βάση project. Στα αγγλικά, ορος όρο είναι project-based learning. Και τα project αυτά, οι δραστηριότητε που διεξάγονται συνήθω, περιλαμβάνουν σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά τεχνολογία, έτσι ώστε να τονίσουμε τι πρακτικέ και τι εφαρμογέ τη επιστήμη στο εγγύη μέλλον. Οι μαθητέ εφαρμόζουν του τομεί του STEM μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο του βοηθά ε, να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεση τη τάξη με τον πραγματικό κόσμο τον οποίο βιώνουν καθημερινά. Να πούμε επίση ότι το STEM εξελίσσεται. Πλέον το ακούμε σαν STEAM. Ε, έχουμε προσθέσει μέσα το Α, όχι εμεί. Έχει προσθεθεί τέλο πάντων το Α, το οποίο τονίζει την ανάγκη και για τι τέχνε, τι ανθρωπιστικέ επιστήμε κτλ. Οπότε, STEM, STEAM. Θα δούμε, ίσως υπάρξει και κάποια εξέλιξη αργότερα. Τέλεια. Ε, πώς ασχολήθηκες με τη ρομποτική και η εταιρεία που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη πόσα χρόνια υπάρχει. Λοιπόν, ας τα πάρω με τις ερωτήσεις όπως το έκανε από την αρχή. Πώς ασχολήθηκα με τη ρομποτική. Η αλήθεια είναι ότι απλά συνέβη. Ήταν τυχαίο. Το 2014 ε, ήμουν στη Βέρεια, έκανα τότε τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης, ξεκίνησα σχεδιάζοντας το πρόγραμμα σπουδών σε ένα κέντρο πληροφορικής. είχα εντοπίσει πολλά κενά μέσα εκεί και πέρα των κλασικών μαθημάτων που αφορούν τη γνώση σε εφαρμογέ γραφείου, σε βασική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ξεκινήσαμε να εισάγουμε τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία στον προγραμματισμό με γλώσσες όπως το, το Scratch, το MIT είναι πάρα πολύ γνωστό, στο hardware και τη σύνθεση ενό ηλεκτρονικού υπολογιστή από το μηδέν, και όχι μόνο βλέποντα εικόνε, σε έννοιε του διαδικτύου και εφαρμογέ του cloud, σε 3D animation και πάρα πολλά άλλα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτή τη συνεχού αναζήτηση για νέα προγράμματα και για νέε δραστηριότητε, έπεσα πάνω σε ένα set τη LEGO Education και συγκεκριμένα στο Mindstorm CV3. Κάπω έτσι ξεκίνησαν όλα. Μάλιστα αυτό συνέβη ακριβώς την ίδια στιγμή, και εκεί απαντάω, τώρα απαντάω στη δεύτερη σου ερώτηση, με τη δημιουργία της εταιρεία Educate, στην οποία πλέον εργάζομαι. Το 2015, λοιπόν, δημιουργήθηκε η Educate και το 2015 έμαθα και εγώ όλα αυτά που μπορεί να κάνει κάποιος χρησιμοποιώντας απλά λίγα τουβλάκια. Η αλήθεια ήταν πως πιο πριν δεν υπήρχε τόση ενημέρωση, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Educate έδειξε τον δρόμο και σε μένα και θέλω να πιστεύω και σε πολλούς άλλους εκπαιδευτικούς. Ο στόχος τώρα αυτής της εταιρεία ήταν και είναι να παρέχει σε εκπαιδευτικούς χώρους, είτε αυτή είναι σχολεία, είτε φροντιστήρια, είτε ένα σύλλογο, τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά τεχνολογία, καθώ και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, παρέχοντα προγράμματα επαγγελματική ανάπτυξη. Ο ρόλο μου ε, ξεκινάει το 2017, όταν για πρώτη φορά η Educate έφερε στην Ελλάδα το Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, ας το πούμε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης της Lego Education Academy. Μέσω της Educate, λοιπόν, βρέθηκα ε, τον Οκτώβριο του 2016 στη Δανία. Έζησα μια άκρος ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία μετά από αρκετό κόπο οδήγησε στην πιστοποίηση ως Lego Education Academy Certified Teacher Trainer. Ε, μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 2.000 άτομα στις εκπαιδεύσει μας Μπράβο. και συνεχίζουμε. Ε, και ενώ μέχρι το 2017 η Educate εκπροσωπούσε μόνο το brand της Lego Education, σήμερα έχουμε αποκλειστικέ συνεργασίες με Arduino Education, με Makeblock Education, CodeMonkey, που είναι μια πλατφόρμα ε, προγραμματισμού και πολλά άλλα τα οποία έρχονται και θα τα ανακαλύψουν όλοι σύντομα. Μπορούμε να καλύψουμε τι ανάγκε οποιοδήποτε, είτε είναι δάσκαλο, είτε είναι εκπαιδευτικό, είτε είναι γονέα, είτε είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα, για όλε τι ηλικίε από 1 έω 101 ετών, που λέμε με προϊόντα και ταυτόχρονα και εκπαίδευση. Υπέροχα. Άρα, δηλαδή, κάποιο που θα έρθει να μάθει ρομποτική, είτε είναι ένα μικρό παιδί, ένα μαθητή, είτε μπορεί να είναι και ένα εκπαιδευτικό. Έτσι. Ε, γιατί και εγώ, και εγώ έχω κάνει κάποια μαθήματα, να πούμε, σε εσά και ήταν ε, άκρο εντυπωσιακά. Θα βάλω και ένα βίντεο να φανεί έτσι, λίγο το ρομποτάκι μου, πώ ε, το έκανα. Ε, τι ακριβώ μπορεί να μάθει, δηλαδή, ποιε γλώσσε ακριβώ ε, μπορεί να μάθει. Και γίνονται και μόνο από κοντά ή γίνονται και εξ Λοιπόν, όπω ανέφερα και πριν. Ε, από το 2017 παρέχουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για ενήλικες. Επιλέγουμε κυρίως να παρέχουμε προγράμματα τα οποία είναι από την επίσημη πηγή και περιεχόμενο που δημιουργούν τα μπραντα τα οποία εκπροσωπούμε. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει ε, σεμινάρια τα οποία αφορούν το πορτφόλιο της Lego Education από την προσχολική ηλικία μέχρι και το λύκειο. Η κάθε εκπαίδευση έχει διάρκεια 8 ώρες πραγματοποιείται σε δικούς μας χώρους, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αλλά και απομακρυσμένα πλέον από την άνεση του σπιτιού, του γραφείου που μπορεί να έχει ο καθένας. Επίσης, κάτι που προσθέσαμε πέρσι, μπορεί να παρακολουθήσει και την εκπαίδευση της Arduino Education και να αποκτήσει και το επίσημο πιστοποιητικό της Arduino Education. Το πρόγραμμα είναι 9 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης, αλλά και πάρα πολύ περιεχόμενο αφού ολοκληρωθεί αυτή η εκπαίδευση που οδηγεί αργότερα σε εξετάσεις και πιστοποίηση. Σύντομα θα υπάρχουν και εκπαιδεύσει για το πορτφόλιο τη Make Block Education και λέω σύντομα γιατί αυτή είναι η πιο πρόσφατη μα συνεργασία. Οπότε τα ετοιμάζουμε για να είναι όλα οργανωμένα και όπω πρέπει. Κάπου εδώ θα ήθελα να επισημάνω και να τονίσω ότι τα μαθήματά μα απευθύνονται μόνο σε ενήλικε δεν κάνουμε μαθήματα σε παιδιά. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η επιλογή της εταιρεία, έτσι ώστε να δημιουργεί πάντα ένα κλίμα εμπιστοσύνη ανάμεσα σε μια εταιρεία και στου πελάτε, συνεργάτε τη εταιρεία. Ο είναι να ενισχύσουμε τους συνεργάτε μας και όχι ε, να μπούμε στα, στο δικό του πελατολόγιο, να το πω πιο απλά. Ε, τώρα, τέλο να πω ότι πολλέ φορέ μπαίνουμε στη διαδικασία και δημιουργούμε το δικό μα υλικό, έτσι ώστε να ενημερώνουμε συνεχώ με νέα πράγματα του πελάτε μα. Αυτά συνήθω γίνονται μέσω ε, webinar, αλλά πραγματοποιούμε και κάποιε εκπαιδεύσει διαζώση. Πριν από λίγου μήνε, για παράδειγμα, ολοκληρώθηκε μία σειρά έξι συναντήσεων, η οποία αφορούσε την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, με πλατφόρμες, με μέσα, με εκπαιδευτικά υλικά που μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος, με δραστηριότητες, ε, αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνεται μια επιπλέον δράση που τρέχουμε πάλι για εκπαιδευτικούς σε νέα προϊόντα στο πορτφόλι της LEGO Education. Γενικά είμαστε αρκετά δραστήριοι. Προσπαθούμε να ακολουθούμε ε, τις νέες αλλαγές που γίνονται και ταυτόχρονα να ενημερώνουμε και τους συνεργάτες μας. Ε, υπέροχα. Γενικά, αν κάποιο ρωτήσει, η, η ρομποτική, πού, πού βρίσκει η εφαρμογή σήμερα, Γιατί νομίζω σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Βλέπουμε δηλαδή ότι η τεχνολογία, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι παντού. Έτσι. Και το ζήσαμε και με τον κορονοϊό, με, που κάναμε μαθήματα μέσω WebEx, που πολλοί δουλέψανε τηλεργασία. Κάποιοι το κάνανε και πιο πριν, βέβαια, δεν το συζητάω. Λοιπόν. Αλλά γενικά, πού μπορούμε να πούμε έτσι, συγκεντρωτικά ότι χρησιμοποιείται η ρομποτική. Λοιπόν, ε... Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς τομείς γύρω μας. Άμα ξεκινήσουμε από τη βιομηχανία, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την εκπαίδευση. Θα δώσω κάποια παραδείγματα. Ε, υπάρχει ρομποτική στο σπίτι. Από μια απλή σκούπα η οποία σαρώνει το πάτωμα, απλώ γαρίζουν κιόλα, μέχρι βοηθού στο νοικοκυριό ή βοηθού ηλικιωμένων. Από την απλή υπενθύμηση το να πάρουν τα φάρμακά του ή να του υποστηρίξουν σε απλά πράγματα τη καθημερινότητα. Έχουμε τη ρομποτική στην υγεία, με εφαρμογή σε χειρουργία για πολύ υψηλότερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, λιγότερο πόνο, πιο γρήγορη εξαγωγή και ανάρρωση του ασθενή. Ε, ρομποτική στο στρατό, αυτό νομίζω ότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για τις ε, επικίνδυνες αποστολές, ρομποτική στην καθημερινότητά μας, Ψηφιακού βοηθού, τουλάχιστον εγώ χρησιμοποιώ τουλάχιστον μία φορά την ημέρα κάποιον ψηφιακό βοηθό. Συνήθω είναι τη Google ή η η είτε για να ανάψω τα φώτα στο σπίτι μου, είτε <laughs> για να ζητήσω οδηγίε ε, στου χάρτε τη Google. Ε, έχουμε τη ρομποτική στην εκπαίδευση, που είναι αυτό που κάνουμε και εμεί εδώ. Ε, η εκπαιδευτική ρομποτική, να πούμε ότι πλέον, πλέον θεωρείται και επιστήμη, συνδέεται, εννοείται άρρηκτα με το STEM και αξιοποιεί στο μέγιστο ρυθμό την τεχνολογία και όλες τις έννοιες από την επιστήμη των υπολογιστών. Οπότε η ρομποτική πλέον βρίσκεται παντού, βρίσκεται στην καθημερινότητά μας, αρκεί να δούμε πώς μπορούμε να την αξιοπιστήσουμε, να την αξιολογήσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε κι εμείς για να πάρουμε τα μέγιστα από αυτή. Πραγματικά, εγώ δηλαδή και σε ένα γάμο που είχα πάει τι προάλλε, δηλαδή, είχα πούμε κάποια drone που πηγαίνανε τραβού. Δηλαδή είναι φοβερά, δηλαδή αθήλυπτα. Αν το πει 30 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, δεν μπορεί το μυαλό να το διανοηθεί. Ακριβώ. Ε, το μέλλον, είναι εφικτό εκτό από κάποια ιδιωτικά σχολεία που κάνουν ρομποτική, ενδεχομένω να μπει και στη δημόσια εκπαίδευση όπω είναι σε κάποιε άλλε χώρε. Ε, η αλήθεια είναι ότι πλέον, ναι, σίγουρα τα ιδιωτικά σχολεία έχουν πάρα πολλέ τέτοιε δραστηριότητε, αλλά και το δημόσιο κάνει πολλά και μεγάλα βήματα. Τα τελευταία χρόνια, στα δημόσια σχολεία προμηθεύονται εξοπλισμό είτε από πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών μία δομή, είτε του Συλλόγου Γονέων και Κυδεμών, αλλά γίνεται και η ενίσχυση από το ίδιο το Υπουργείο Παιδεία. Σίγουρα δεν έχουν όλα τα σχολεία, σίγουρα δεν έχουν τι απαραίτητε ποσότητε, αλλά γίνεται, υπάρχει η αρχή και αυτό είναι κάτι που μα κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Ε, τώρα, για να είμαστε όμω και ειλικρινεί, ο κύριο όγκο μαθημάτων STEM και εκπαιδευτική ρομποτική. Που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο, βρίσκεται κυρίω στα after school. Δηλαδή σε δομέ που υποστηρίζουν την εκπαίδευση μετά τι ώρε του σχολείου. Είτε αυτά είναι κέντρα ξένων γλωσσών, είτε είναι κέντρα πληροφορική, είτε είναι ένα CVAP, τα κέντρα δημιουργική απασχόληση, είτε κάποιο σύλλογο. Να πω επίση για επαγγελματίε ότι πλέον υπάρχει ο CAV ε, στα λογιστικά τέλο πάντων, που ε, έχει τον τίτλο Εκπαιδευτική ρο, ε, Ρομποτική για να ανοίξει κάποιο μια καινούργια δομή. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ε, γενικά τώρα εγώ έχω ακούσει ας πούμε, από κάτι φίλους μου που είναι πληροφορικάροι, μου λένε έτσι για το Internet of Things, ότι πάμε στο μέλλον, όλα αυτόνομα πράγματα στο σπίτι, δηλαδή ε, ψυγεία ξέρω εγώ που ξέρω που ε, αν έχει χαλάσει κάτι ή όχι, μηχανές που ανοίγουν με το κινητό, αν στείλω ένα μήνυμα να ανοίξει ο φούρνο ή, ή κάτι άλλο στο σπίτι. Ε, εγώ διάβασα και κάτι άλλο το οποίο μου έκανε ενδιαφέρον. Δηλαδή ή, κάτι άλλο στο σπίτι. εγώ διάβασα και κάτι άλλο το οποίο μου έκανε ενδιαφέρον, δηλαδή η εταιρεία OpenAI διάβασα ότι έδωσε ένα δισεκατομμύριο σε εγχείρημα τεχνητή νοημοσύνη προ όφελο τη ανθρωπότητα. Γενικά, ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό, Δηλαδή, ε, αν μπορούν δηλαδή, τα ρομπότ να είναι απλά βοηθοί των ανθρώπων ή μα αντικαταστήσουν στο τέλο, ζήσουμε <laughs> δηλαδή τίποτα τρομακτικό, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι εφικτό δηλαδή, να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιο βαθμό, Λοιπόν, ε, αρχικά θα ξεκινήσω με το πρώτο. Ε, Θε να το πάρω από το Internet of Things, να πάω στο α, εγχείρημα τη. Ναι. Ε... Λοιπόν, α ας πούμε λίγα πράγματα για το Internet of Things, γιατί όντω κερδίζει έδαφο τα τελευταία χρόνια. Ε, βρισκόμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με την ολοένα και αυξανόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και την εξάρτησή μας από αυτή και από τις μηχανές θα ήταν αδύνατο να μην πούμε ότι οι δυτικές τουλάχιστον κοινωνίες δεν βρίσκονται ήδη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η επιστήμη των υπολογιστών μεταλλάσσει κάθε βιομηχανία. Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται στο εμπόριο, στη βιομηχανία, ακόμα και στην καθημερινότητα, όπως είπαμε πριν, ενός απλού πολίτη. Όλα αυτά βέβαια έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας, αλλά ταυτόχρονα να και πάρα πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι απόφοιτοι σήμερα αναζητούν εργασία σε κλάδους οι οποίοι αρχίζουν και εκλείπουν. Και δυστυχώ υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί εργαζόμενοι με σχεδόν μηδέν ψηφιακέ δεξιότητε. Παρ' όλα αυτά, ενώ χάνονται πολλέ θέσει εργασία λόγω των μηχανών, Πολλέ άλλε αντίστοιχα δημιουργούνται, ειδικά για όσου αποκτούν ψηφιακέ δεξιότητε και μαθαίνουν να λειτουργούν, να συλλειτουργούν, θα μπορούσαμε να πούμε, με τι μηχανέ. Κάτι που αναδεικνύει φυσικά ακόμα περισσότερο τη σημαντικότητα σε αυτό που είπαμε τη εισαγωγή του STEM στην μαθησιακή διαδικασία. Και εδώ να βάλω ένα αστεράκι για αυτό που είπαμε πριν για τα σχολεία. Ε, δεν έχει σημασία το αν πιστεύω εγώ αν θα μπει το, το STEM και όλα η εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία. Ε, το 2023, σύμφωνα με τις ανακοινώσει που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Παιδείας, τα νέα ανανεωμένα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν το STEM και την εκπαιδευτική ρομποτική επίσημα. Υπέροχο. Στο γυμνάσιο, η εκπαιδευτική ρομποτική ενσωματώνεται πλέον στο μάθημα της τεχνολογίας. Και όλα αυτά πλέον έχουν δημοσιοποιηθεί, έχει αναρτηθεί το timeline με όλες τις ενέργειες του Υπουργείου και τι περιλαμβάνει αυτή η αναδιάρθρωση, μπορεί να τα διαβάσει ο καθένα πλέον. Ε, τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη και το εγχείρημα τη OpenAI. Η αλήθεια είναι πω δεν έχω διαβάσει και αυτό το εγχείρημα. Αν και ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, γενικά το field, το μέσα αυτό με εξητάρει ιδιαίτερα. Και γενικά οτιδήποτε γίνεται προ όφελο τη ανθρωπότητα είναι και πάντα αποδεκτό. Και πολλά τεχνητή λεφτά, νοημοσύνη... πολλά λεφτά δηλαδή βάλανε. Όχι, δεν δηλαδή είναι ένα, ένα. εγχείρημα έτσι τη πλάκα. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Έτσι. Ένα δισεκατομμύριο. ένα δισεκατομμύριο. Είναι... Δηλαδή. Ναι. ναι. Έχει πολλές και ενδιαφέρουσες προεκτάσεις, τόσο τεχνολογικές, όσο πολιτικές, ηθικές. Βέβαια, μπορούμε ήδη να δούμε τη θετική επίδραση που έχει στην ανθρωπότητα και ειδικά στον τομέα της υγείας. Αρκεί να σκεφτούμε πόσες ασθένειες ήδη προλαμβάνονται, αφού η διάγνωση μπορεί να γίνει σε πάρα πολύ αρχικό στάδιο. Επίση, παράδειγμα από την πραγματικότητα που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια είναι σύστημα τεχνητή νοημοσύνη που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί και συνδυάζει δεδομένα από αξιονικούς τομογράφους σε όλο τον κόσμο, αξιολογώντας βλάβες σε πνεύμονες νοσούντων λόγω του κορονοϊού και πώς αυτά μπορεί να έχουν επιπτώσεις μακροπρόθεσμα σε υγεία. Οπότε, μιλάμε ήδη για πάρα πολλά ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στο κομμάτι της υγείας. Έχουμε και κάτι άλλο, πρόληψη από fake news, που το τελευταίο διάστημα επίσης είναι σε έξαρση. Ε. Και αυτά μπορούν να αποκτηθούν ναι, όχι μαζί, με τα, μαζί με, τα, καλά δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν έτσι. Είναι... Δηλαδή, παλιά ήταν σε εφημερίδες, μετά είναι διαδικτυακά, δηλαδή αυτό δεν το... <laughs> το Πάντως είναι, είναι Είναι, στην ανθρώπινη φύση αυτό δυστυχώς. Ακριβώς. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον επειδή μου να είναι το, το θετικό ισοζύγιο να είναι τουλάχιστον υπέρ του άνθρωπου. Δηλαδή σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι που θα κάνουν αρνητική χρήση, δεν το συζητάμε, αλλά... Τώρα το δεύτερο σκέλος για το αν μπορεί η μηχανή πραγματικά να αποκτήσει συνείδηση ή αργότερα να αντικαταστήσει ακόμα και τον άνθρωπο, νομίζω πως αυτό θα το μάθουμε, δεν ξέρω αν θα είναι σύντομα. Ε, αν όχι εμείς, σίγουρα οι επόμενες γενιές θα το διαπιστώσουν. Καλό είναι να μην αποκλείουμε τίποτα. Ακούγεται ίσω κακό, αλλά όπω είπε και εσύ πριν, είναι πώ χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Ακούγεται και αδιανόητο, το να υπάρχει μία μηχανή με συνείδηση, αλλά αν σκεφτούμε και πάμε λίγο πίσω, θα ήταν αδιανόητο πριν 200 χρόνια να θεωρούμε ότι θα ακούμε ήχου από τον Άρη, ότι τα ταξίδια στο διάστημα και πόσο μάλλον στο πλαίσιο του τουρισμού που γίνονται τις τελευταίους μήνες θα ήταν εφικτά και πάρα πολλά ακόμα. Και ότι μιλάμε τώρα από απόσταση, αν το πούμε αυτό 100 χρόνια πριν, 100, όχι παραπάνω. Εντάξει, θα μας λέγανε τρελούς, έτσι. Ακριβώς. Ε, Λαμβάνοντα πάντα ω δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με όσα λένε και οι επιστήμονε, βρίσκεται ακόμα σε βρεφικό στάδιο, θεωρώ ότι δεν έχουμε δει τίποτα. Μπορούμε να δούμε και πρέπει να περιμένουμε πολλά περισσότερα στο μέλλον. Γιατί όχι μηχανέ με συνείδηση, γιατί ίσω μηχανέ που να πληρώνουν και φόρου. Άλλωστε είναι κάτι που έχουν θίξει αρκετοί στον χώρο τη τεχνολογία. Μεγάλα ονόματα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε κάτι. Ε, ειδικά όταν μιλάμε για το πώ η μηχανή αντικαθιστά έναν άνθρωπο στην αγορά εργασία. Ωραία. Ε, και για να κλείσουμε τώρα, θα ήθελα να μου πει κάποιε πληροφορίε. Πού μπορεί κάποιο να μάθει για εσά, πώ μπορεί να ψάξει, ε, μαθήματα γίνονται τακτικά. Ε, Κάποιε κάποιες πληροφορίες, έτσι, για να σε αναζητήσει κάποιο. Ναι, βεβαίω. Ε, λοιπόν, αρχικά μπορεί κάποιο να μας βρει διαδικτυακά από όλο τον κόσμο. Στη σελίδα μας είναι το educate.gr. Ε, κάποιοι μπερδεύονται. είναι educ8.gr. Είναι λογοπαίγνιο. Ε, έχει ένα ενδιαφέρον να ψάξει κάποιο τι σημαίνει το educate. Ε, στο educate.gr, ε, επίσης στα social media, σε facebook, σε instagram, ε, στο linkedin. Μπορεί να γραφτεί στο newsletter για να μαθαίνει τα νέα μα. Οι εκπαιδεύσει μα ε, πραγματοποιούνται σχεδόν συνέχεια και πλέον μπορεί να τι παρακολουθήσει κάποιο παντού, δεν υπάρχει κανένα περιορισμό. Ξεκινήσαμε, όπω είπα πριν, ε, με το διαζώσιμο μοντέλο. Έχουμε δύο χώρου: ένα στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι και η έδρα τη εταιρεία, και έχουμε φυσικά και ένα χώρο στην Αθήνα, ο οποίο κυρίω χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων. Ε, είναι μεγάλο χώρο. Ε, Θεσσαλονίκη να σε ποια περιοχή είναι, στη Θεσσαλονίκη. Σε ποια η Θεσσαλονίκη περιοχή. η εταιρεία βρίσκεται στη Θέρμη. Ναι. Είναι πολύ κοντά στο αεροθρόμιο, αν κάποιο έρθει από έξω. Ε, αλλά είναι πολύ εύκολο επίση και να παρκάρει. Κάποιο αν έρχεται από το κέντρο ή από άλλε περιοχέ γύρω από τη Θεσσαλονίκη έχει απεριόριστο χώρο για παρκάρισμα. Και ε, στην Αθήνα είναι, νομίζω, αν θυμάμαι, Παγκράτη κοντά. Είναι στην περιοχή κοντά στο Παγκράτη, ακριβώ είναι στα. Εκεί είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, τη στα σύνορα παντού. Η Λύση, Απαγκράτη, Αθήνα και η Σαριανή είναι στην περιοχή Χίλτον, να το πούμε πιο απλά. Είναι πίσω από το ξενοδοχείο Κάραβελ. πολύ εύκολα και εκεί η, πρόσβαση, πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση. Με το μετρό, στάση Ευαγγελισμό, τέσσερα λεπτά περπάτημα και είσαι ε, στο χώρο μα. Τέλεια, τέλεια. Βέβαια, για κάποιον που βρίσκεται στη Ρόδο, στην Κρήτη, σε ένα μέρο που είναι πάρα πολύ μακριά και θα ήθελε να παρακολουθήσει την εκπαίδευση. Υπάρχει λίστη, οι εκπαιδεύσει πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Η πανδημία έπαιξε καταλητικό παράγοντα, η αλήθεια είναι σε αυτό. Πολύ γρήγορα προσαρμοστήκαμε στα νέα δεδομένα. Να τονίσω ότι η εμπειρία παραμένει το ίδιο αυθεντική με μια διαζώση εκπαίδευση. Ο χαρακτήρα είναι αναλύωτο και η διαδικασία εξακολουθεί να είναι βιωματική, να έχει αυτό το βιωματικό χαρακτήρα όπω το έζησε κι εσύ τότε. Ε, δανείζουμε, στέλνουμε τον εξοπλισμό σε οποιονδήποτε δεν το έχει στη διάθεσή του ένα κουτί, έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να ε, πάρει την εκπαίδευση όπως λέμε στα χέρια του. Και μια πιστοποίηση νομίζω τέλος, εκπαιδεύσεις... ε. και κάποιο Φυσικά. νομίζω μια βεβαίωση λέμε τα Όλες οι εκπαιδεύσει οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικών, ε, στις διεθνείς πιστοποιήσεις της LEGO Education ή στο διεθνές πιστοποιητικό αντίστοιχα της Arduino Education. Και σίγουρα για μένα που είμαι εκπαιδευτικό και για όλους τους συναδέλφους που παρακολουθούν αυτό το βίντεο να πούμε ότι είναι απαραίτητο μια ψηφιακή δεξιότητα πέρα από τα βασικά το CDL ή ό,τι άλλο ξέρει κάποιος ας πούμε είναι να έχει και λίγο ρομποτική γνώση. Θεωρώ δηλαδή ότι πλέον οδηγούμαστε εκεί και δεν είναι και κάτι τόσο τρομακτικό ρε παιδί μου. Νομίζω εγώ δηλαδή τα κατάλαβα πάρα πολύ έτσι τα μαθήματα. Φέραμε. Ήταν εύκολα ας πούμε και ενδιαφέρον δηλαδή, αυτό είναι ο στόχο να μπορούμε μέσα από τι εκπαιδεύσει να καλύψουμε τι ανάγκε όλων. Είτε είναι στα πρώτα του βήματα, είτε είναι προχωρημένο εισαγωγικά χρήστη, ε, να του δείξουμε το κάτι παραπάνω. Τέλεια. Ε, να ευχαριστήσουμε τον πρόδομο τον Μαρκόπουλο ε, και ε, να ευχηθούμε ε, καλές δουλειές και υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, να μην, να μην έχουμε έτσι προβλήματα. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, για αυτή τη συνάντηση που είχαμε σήμερα. Επίσης, να ήταν ενδιαφέρουσα και να βοηθήσει και τους φίλους του καναλιού, αλλά και εννοείται οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για το STEM, το STEAM, την εκπαιδευτική ρομποτική και τις νέες τεχνολογίες.